Καλησπέρα, Ελλήνα, κυρίες και κύριοι. Οι σιρήνες δεν έχουν σταματήσει να ηχούν, καθώς και οι εκρήξεις, να σας πω πως είναι μια καθημερινότητα εδώ στο Κίεβο. Εμείς βρισκόμαστε με τον Κώστα Παπαδάτο στον Προβαρή. Ακολουθήσαμε μια διαδρομή ανατολικά του Κιέβου σε βομβαρδισμένες περιοχές. Αυτή την ώρα είμαστε με κομβόι του στρατού έξω από το Δημαρχείο του Προβαρή. Στον Προβαρή υπάρχει και ένα νοσοκομείο, Ελλήνα, που αυτό τον καιρό αρκετοί στρατιώτες αλλά και ασθενείς νοσηλευόντουσαν μετά από τις αιματηρές μάχες. Βλέπετε, ο κόσμος εδώ που βλέπετε είναι από τα γύρω χωριά. Έχουν βομβαρδιστεί τα σπίτια τους, βρίσκονται εδώ έξω από το Δημαρχείο, έτσι ώστε να τους καταγράψουν, να πάρουν τα στοιχεία τους και να μπορέσουν να βρουν στέγη. Βλέπετε, υπάρχουν και συνάδελφοι από όλα τα μέσα, από διεθνή μέσα, ενώ να σου πω πως σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν χθες πυραυλικό πλήγμα στην πόλη Λιουμπουτίν, στην βορειοανατολική περιοχή του Χάρκοβου, ισοπεδώνοντας σπίτια. Ενώ το Ιρπίν λέγεται, υποστηρίζουν εδώ στην Ουκρανία πως οι Ρώσοι πριν αποχωρήσουν, Λίνα, μετά τη νίκη των Ουκρανών, όπως χαρακτηριστικά την ονόμασταν, τοποθέτησαν σε διάφορα σημεία νάρκες και έτσι ο κόσμος δεν μπορεί να επιστρέψει. Την ίδια ώρα όμως το Βρετανικό Υπουργείο επιβεβαιώνει μέσα από πληροφορίες πως οι Ουκρανικές δυνάμεις, Λίνα, συνεχίζουν να πραγματοποιούν επιτυχημένες κατατόπους αντεπιθέσεις κατά των Ρώσων βορειοδυτικά του Κιέβου. Και πριν ακριβώς βγούμε στον αέρα, να σας πω πως ήχησαν προειδοποιητικές σιρήνες εδώ στον Προβαρή, ακριβώς εδώ που βρισκόμαστε στην πλατεία, ενώ είδαμε και εκρήξεις στον ορίζοντα. Νομίζω σε λίγη ώρα θα έχουμε ενημέρωση για περί τίνος πρόκειται. Μάλιστα. Ωστόσο, να πούμε πως αυτό που λέγανε και οι Ουκρανοί αξιωματούχοι, πως τα ρωσικά στρατεύματα είναι αυτό που υποστηρίζουν, ότι δεν σκοπεύουν να εγκαταλείψουν στο να περικυκλώσουν την πόλη του Κιέβου.